η παράδοση της Εκκλησίας μας και του λαού μας θέλει τη σημερινή ημέρα ως άλλη μεγάλη Παρασκευή, εξού και η αυστηρή νηστεία. Παρόλο που εορτάζουμε την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μέσα από μία ιστορική διαδρομή, εν τούτης βαθιά μέσα μας νιώσαμε όλη την ανάγκη τούτη την ημέρα να έχουμε μία μνήμη σταύρωσης, Μεγάλης Παρασκευής, νηστείας και ταυτόχρονα μετανοίας. Και είναι αυτές οι ημέρες ιδιαίτερα για τον τόπο μας και για όλους εμάς, θα έλεγα ημέρες που θυμίζουν Μεγάλη Εβδομάδα. Μια Μεγάλη Εβδομάδα σταυρώσιμη, ενός μεγάλου γεγονότος και εμπειρίας ζωής που ήρθε να σφραγίσει τούτη την περίοδο τη ζωή όλων μας, εδώ και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί είναι μια εμπειρία που όλους ακουμπά, που όλοι νιώσαμε τι σημαίνει όταν κανείς έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός της πλημμύρας, έκτακτο γεγονός. Και δεν είμαστε εμείς που θα εξηγήσουμε το φαινόμενο, παρόλο που πλέον φαίνεται απόλυτα βέβαιο ότι οφείλεται σε αυτό που ονομάζουν οι επιστήμονες κλιματική αλλαγή. Βλέπετε ότι όταν κανείς με απληστία παραβιάζει αυτό το δώρο του Θεού που είναι η φύση που μας χάρισε, τότε έρχεται και αυτή η εμπειρία. Όμως δεν είμαστε εμείς για να κρίνουμε αυτό το γεγονός. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε από πνευματική άποψη τα γεγονότα και μια πραγματικότητα. Και επιτρέψτε μου ακριβώς να τονίσω ότι η Εκκλησία κάθε φορά που μας καλεί να βιώσουμε το γεγονός της Σταυρώσεως μέσα από μια πορεία Μεγάλης Εβδομάδος, ουσιαστικά τι μας καλεί? Σε μια πορεία ταπείνωσης. Έχουμε όλοι ανάγκη από ταπείνωση. Έχουμε όλοι ανάγκη να νιώσουμε ότι δεν είμαστε θεοί. Ούτε τα σύγχρονα μέσα μας έχουν λύσει όλα τα προβλήματα. Ούτε η επιστήμη και η τεχνολογία, ούτε οι εφαρμογές και όλα αυτά τα επιτεύγματα που όντως είναι εκπληκτικά και αυτά είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Εν τούτης έρχεται η στιγμή που έχουμε ανάγκη το δικό του έλεος. Γιατί κάθε τι το υπερφύαλο θα ταπεινωθεί. Και έτσι μπορούμε μέσα από ένα τέτοιο γεγονός να αντλήσουμε ακριβώς τι σημαίνει να έχουμε πάντοτε αίσθηση του εφήμερου και ταπεινό φρόνημα απέναντι σε αυτό που ο Θεός μας έχει δωρήσει και να νιώθουμε πάντοτε την ανάγκη του ελέους Του. Το δεύτερο γεγονός που μας καλεί κάθε φορά η Εκκλησία να βιώσουμε ενώπιον του Σταυρού είναι τι? Είναι ότι ο Χριστός είναι αυτός που ενώνει τη γη με τον ουρανό, αλλά ταυτόχρονα απλώνει τα χέρια Του και δείχνει τι σημαίνει ενότητα μεταξύ μας. Αυτός μας δίδαξε την αληθινή αγάπη. Αυτός μας έδωσε τη δύναμη να είμαστε εμείς ιδιαίτερα οι πιστοί, οι χριστιανοί, οι φορείς της ταπεινής σταυρωμένης αγάπης. Μέσα από μια σταύρωση κανείς αναδεικνύει την αρετή της αληθινής και αυθεντικής αγάπης που προσφέρει χωρίς να ζητάει, που θυσιάζεται για τους άλλους, που έχει την ενότητα ως πεμπτουσία και ουσία της ζωής. Γιατί ο Χριστός ακριβώς ένωσε και ενώνει γη και ουρανό, Θεό και ανθρώπους και τους ανθρώπους μεταξύ μας. Και έρχονται τέτοιες εμπειρίες για να νιώσουμε την αξία που έχει η ενότητα. Γιατί μόνο αυτή η ενότητα θα φέρει την χάρη και θα μας χαρίσει και πάλι την Ανάσταση. Γιατί είναι βέβαιο ότι μετά από κάθε σταύρωση έρχεται και η Ανάσταση. Έτσι θα γίνει και αυτή τη φορά. Όσο και αν πονέσαμε και πονάμε, θα έρθει και πάλι η στιγμή. Γιατί αν θα μείνουμε και μένουμε ενωμένοι όπως μείναμε αυτές τις ημέρες και αν ακολουθήσουμε μια ταπεινή στάση ζωής και ο ένας σταθεί δίπλα στον άλλον, τότε ο καθένας μας θα αναλάβει τις δικές του ευθύνες και πάλι θα αναστήσουμε τον τόπο μας
και πάλι θα αναστήσουμε τη βιωτή μας και πάλι θα νιώσουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας πλούσια, αρκεί να είμαστε άξιοι για αυτήν. Επιτρέψτε μου όμως να πάρω αφορμή από αυτό που είπα ότι μας θυμίζει αυτή η μέρα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, και να αναφερθώ σε κάποιους Κυρηναίους. Θυμηθείτε πως ο Κυρηναίος στάθηκε για να συνδράμει στην πορεία του Σταυρού. Και σε αυτή τη φάση και σε αυτά τα γεγονότα των ημερών, Κυρηναίοι υπήρξαν οι ιερείς μας. Επιτρέψτε μου να πω, οι ιερείς μου, θαύμασα και συγκινήθηκα για ιερείς και στα χωριά και στις πόλεις και ιδιαίτερα στην πόλη του Βόλου. Ισμένα τα χωριά του Πηλίου που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές, ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο, οι ιερείς στάθηκαν συνεργοί στο κάθε καλό έργο. Έτρεξαν από σπίτι σε σπίτι. Υπήρξαν ιερείς οι οποίοι μάζευαν το ελάχιστο νερό που υπήρχε από πηγές για να το πάνε σε γέροντες και γερόντισσες να πάρουν τα φάρμακά τους. Χτύπησαν όλες τις πόρτες των χωριών για να δουν αν κάποιος έχει κάποια ανάγκη. Έκαναν τα πάντα για να σταθούν όχι μόνο λειτουργοί, όχι μόνο προσευχόμενοι, αλλά και διάκονοι της αγάπης, μαζί με στενούς συνεργάτες για κάθε άνθρωπο που βρισκότανε στο χωριό τους και στην περιοχή τους. Αλλά και μέσα στην πόλη του Βόλου. Και οι άμεσοι συνεργάτες μας και οι ιερείς μου στην κάθε ενορία και ιδιαίτερα στις πληγήσες ενορίες, σε αυτές που υπέστησαν το μεγαλύτερο βάρος της πλημμύρας, από την πρώτη στιγμή ήρθαν συνεργοί. Συνέβαλαν με ανθρώπους για να φύγουν νερά από τα υπόγεια. Ακόμα και αυτό το έκαναν. Στάθηκαν κοντά σε ανθρώπους που έχασαν εξ ολοκλήρου κάθε τι μέσα στο σπίτι τους. Πήγαν και βοήθησαν ανθρώπους να βγάλουν τις λάσπες, το κάνουν μέχρι και σήμερα. Και βέβαια με συγκίνηση διεπίστωσα πώς ανέλαβαν αμέσως την ευθύνη για να υπάρχει ζεστό φαγητό για όλους τους ανθρώπους. Πώς μπόρεσαν και εφεύραν πράγματα για να διατηρήσουν τα πράγματα στα ψυγεία, για να βρουν κάπου ρεύμα, για να εξασφαλίσουν το νερό, να μαγειρέψουν το καθαρό, για να κάνουν κάθε τι. Δεν στάθηκε κανείς να περιμένει, αλλά όλοι έστησαν ουσιαστικά ομάδες εργασίας και αγάπης. Και εκεί εμφανίστηκαν οι μυροφόρες. Αυτές οι περίφημες γυναίκες, αυτές οι γυναίκες που εκεί στο Γολγοθά φτάσαν μέχρι κάτω από το Σταυρό και δεν φοβήθηκαν κανένα. Έτσι και τώρα, εσείς όλες οι γυναίκες της Εκκλησίας, εσείς που κρατάτε ζωντανά τα συσίτια, δεν κρυφτήκατε. Ήρθατε και ξεκινήσαμε όλοι μαζί τη μεγάλη προσπάθεια να δίνουμε φαγητό σε αυτούς που μέχρι τώρα είχαν ανάγκη και σε αυτούς που τώρα έχουν ανάγκη. Και αναπληρώσαμε το κενό των σπιτιών γαλήνης, των συσιτίων που δεν μπορούσαν να μαγειρέψουν λόγω των συνθήκων, με το φαγητό που ετοιμάζεται πάνω στη Μητρόπολη μας, στο Συνεδριακό Θεσσαλίας. Και εκεί όλοι μαζί, οι άνθρωποι του Δώσ' Ημίς Σήμερον, δικά μας παιδιά, νέοι άνθρωποι, εθελοντές, ήρθανε, γυναίκες, άνδρες, και συνδράμουνε για να φτάσει το φαγητό και στην τελευταία λασπωμένη γειτονιά μαζί με νερό εμφιαλωμένο, ώστε κανείς να μην στερηθεί τουλάχιστον το φαγητό. Και ήδη και ο εσταυρωμένος, αυτή η μεγάλη προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας έχει ανοίξει τις πύλες για όσους τυχόν έχουν πρόβλημα ρουχισμού ή ειδών πρώτης ανάγκης. Να πως λειτουργεί η αγάπη. Να γιατί ο Θεός μας παιδαγωγεί και ο Σταυρός του Χριστού είναι μια παιδαγωγία. Γιατί μας το είπε, θα έρθουν σταυρώσιμες στιγμές στη ζωή μας, είτε την πνευματική είτε την επίγεια. Έτσι πορευόμαστε σαν άνθρωποι. Θα έχουμε πάντοτε εμπειρίες σταυρώσιμες, άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγάλες. Όταν όμως έχουμε τον Χριστό μαζί μας, τότε δεν υπάρχει σταυρός που θα μας απελπίσει, αλλά μόνο σταυρός που θα μας αναστήσει. Γιατί από το σταυρό του Χριστού ήρθε η Ανάσταση, η αληθινή Ανάσταση. Γιατί εν τέλει αυτός είναι ο προορισμός μας. Εκεί είναι η πατρίδα μας. Εκεί είναι ο αληθινός μας τόπος. Όμως και αυτόν τον αγαπάμε τον επίγειο και θα τον στηρίξουμε με κάθε δύναμη. Και θα σταθούμε και εμείς άξιοι, όπως οι πατέρες μας, σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις που υπήρξαν ιδιαίτερα στην πόλη του Βόλου. Γι' αυτό σας καλώ όλους σήμερα
που θα νηστέψουμε, αυτή η νηστεία να είναι μια θυσία προσευχής για όλους τους πλημμυροπαθείς αδελφούς μας. Να είναι μια νηστεία προσευχής για την ενότητα όλων μας. Μια νηστεία προσευχής για να ξαναζήσουμε αναστημένοι. Γιατί ο Θεός μας έχει χαρίσει όμορφο τόπο. Δεν θα τον θυσιάσουμε. Θα του ξαναδώσουμε την ομορφιά του. Θα τον δοξολογήσουμε για άλλη μια φορά μέσα από αυτή την παιδαγωγία και θα παραδώσουμε και πάλι σε αυτούς που θα έρθουν μετά από μας έναν ευλογημένο τόπο. Αμήν.